Μετά το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, διότι μπορεί να έχασε την κυβέρνηση, αλλά πλέον έχει εδρεωθεί ως ο δεύτερος πόλος στην πολιτική σκηνή. Άρα πολύ αυτόκλητοι υπερασπιστές ή και καθαριστές κατά άλλους θα εμφανιστούν τώρα και θα προσπαθήσουν να καθορίσουν τους όρους μιας αναγκαίας συζήτησης που πρέπει να γίνει στο κόμμα μας, με τους φίλους μας, όλους αυτούς που μας στήριξαν, σε αυτή τη νέα φάση. Μια συζήτηση που να εξηγήσει το αποτέλεσμα των εκλογών και των τελευταίων και των προτελευταίων, να βάλει τις βάσεις για αυτό που εμείς ονομάζουμε διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, αποκατάσταση της παρουσίας του στους μαζικούς χώρους, δηλαδή να κοιτάξει κάποιες διαχρονικές παθογένειες να αντιμετωπίσει. Σε αυτή την προσπάθεια θα βρεθούν διάφοροι καλοθελητές, καλοπροαίρετοι, κακοπροαίρετοι. Η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να το αξιοποιήσει από μεριάς της και να μιλήσει για εμφύλιο πόλεμο. Γιατί εδώ προφανώς, φαντάζομαι δεν το λογίζεται στην εφημερίδα, προφανώς κάποιες πληροφορίες διακινούνται και μπορεί να είναι και εντός του ΣΥΡΙΖΑ αυτές. Θα σας πω το εξής, ότι η απάντηση σε αυτούς είτε είναι εκτός είτε εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι εμπεδωμένες συλλογικές διαδικασίες αυτού του χώρου. Ξέρετε, έχουμε μια μακρά παράδοση ανοιχτών δημοκρατικών συζητήσεων, όπου έχουμε μάθει να συζητάμε ειλικρινά, ανοιχτά, πάνω στο τραπέζι, και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να βαθύνουμε στη νέα φάση. Εμείς δεν πιστεύουμε σε ένα κόμμα μαζικό μεν, βεβαίως πρέπει να είναι, αλλά ένα κόμμα οπαδών. Δεν θέλουμε followers. Θέλουμε μέλη τα οποία να έχουν μια ουσιαστική σχέση με την πολιτική, να συνδιαμορφώνουν τα πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί έναν κοινό τόπο. Κύριε Σκουλέτη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί αισθάνεστε στόχος? Και μάλιστα και εντός ΣΥΡΙΖΑ, καθόλου δεν αποκλείεται. Εγώ δεν είπα ότι αισθάνομαι στόχος. Εσείς το θέτετε τώρα. Δεν το αποκλείεται πάντως. Εδώ που τα λέμε έτσι, για να είμαστε. Γιατί το καταλαβαίνω, δεν είναι. Και νομίζω ότι είναι διάχυτο αυτό. Ότι υπάρχει μια μερίδα τέλος πάντων. Θα με κουβεντιάσουμε. Γιατί αισθάνεστε στόχος? Είναι η ιδέα σας, είναι η άποψή σας που γίνεται στόχος? Καταρχήν. Εντός και εκτός, όπως είπατε. Δεν αισθάνομαι στόχος και δεν είναι το θέμα προσωπικό, ξέρετε. Υπάρχουν κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν κρίσιμα πολιτικά θέματα. Εντάχει, ανέφερα κάποιους τίτλους αυτών των ζητημάτων που πρέπει να μας απασχολήσουν. Άρα το τελευταίο, θα έλεγα, που προσωπικά με απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί, είναι το ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν τα υποτιμώ. Ο ρόλος των προσώπων πάντοτε είναι καθοριστικός, έχει το ειδικό του ειδικό βάρος στα πράγματα, αλλά αυτό που ζητάει ο κόσμος από εμάς είναι πολιτικές απαντήσεις. Και ξέρετε κάτι, θέλει να δει και τη στάση μας στην νέα φάση. Τι αντιπολίτευση θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα ανταποκριθεί σε αυτή την εντολή του 31,5% των πολιτών? Θα σταθεί ανάχωμα στις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας μέσω της πολιτικής της επιθέσης, όχι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Φαντάζομαι δεν είναι δεδομένο απέναντι αυτό το 31,5% την επόμενη μέρα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και οι ιδιοκτησιακές σχέσεις με τους ψηφοφόρους δεν υπήρχαν και δεν θα υπάρξουν. Ούτε από τους αυτούς οι οποίοι θέλουν να λένε «μα μας πήρανε τους ψηφοφόρους», βγαίνουν εδώ και μια δεκαετία τώρα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και λέει «μα οι ψηφοφόροι είναι λέει, του ΠΑΣΟΚ». Μα για σταθείτε βρε παιδιά. Έχει κυλήσει τόσο νερό στα βλάκια, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάθε φορά αυτή η σχέση πρέπει να επιβεβαιώνεται. Και αυτό είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ένα πολύ γρήγορο σε αυτό που είπατε. Επειδή χρησιμοποιήσατε τον όρο followers, νωρίτερα, δεν θέλουμε followers, θέλουμε ενεργά συνειδητούς, αν καταλαβαίνω καλά εγώ, πολίτες. Ναι, ακριβώς. Μια κριτική που έχει ακουστεί γενικότερα για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, απρόσωπα το θέτω, δεν το θέτω προσωπικά σε εσάς, είναι ότι ένα κόμμα που έχει 30% και βάλει ποσοστό, πάνω κάτω σε δύο διαδοχές τουλάχιστον εκλογικές αναμετρήσεις και περισσότερες, μπορώ να μπερδεύομαι, δεν μπορεί να έχει μόνο 30.000 μέλη. Συμφωνώ απολύτως. Εσείς λέτε ότι δεν πρέπει αυτό να μαζικοποιηθεί και θα είναι followers, αν μαζικοποιηθεί, ενώ αν είναι λίγοι, είναι λίγοι και εκλεκτοί. Είναι αυτά τα οποία έχω εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, έχω αρθογραφήσει δημόσια πάνω σε αυτά τα ζητήματα, έχω δώσει συνεντεύξεις στον Βασίλη Τοσκουρή, υπέρ της ανάγκης. Μια τρίτη μέσα στην εβδομάδα. Υπέρ της ανάγκης ακριβώς αυτή, αν θέλετε, η σχετική αναντιστοιχία, να δούμε πώς θα την καλύψουμε. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει πάψει να κινείται και θα σας έλεγα και ποτέ, ακόμη και από την εποχή του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Δεν ήταν ένα κόμμα του περιθωρίου σκατζόχυρος. Ήταν ένα μικρό κόμμα, αλλά πάντοτε είχε έναν οικουμενικό λόγο, μια πλατιά προσέγγιση στην ανάλυσή του.
ποτέ δεν είχε τη γλώσσα του περιθωρίου. Άρα λοιπόν αυτό το δίλημα που κακοπροαίρετα τίθεται από κάποιους, ότι σήμερα το δίλημα είναι μαζικό ανοιχτό κόμμα ή κόμμα σκατζόχυρος, είναι ψεύτικο, προσανατολιστικό. Υπάρχουν περιεχόμενα πολύ πιο σημαντικά τα οποία θα πρέπει να προσεγγίσουμε. Αυτή τη συζήτηση πρέπει. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο, να δούμε κάποιες ειδήσεις.